και έχει βρέξει εδώ στο γήπεδο. Η μπάλα φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Για να δούμε τη φάση όμως. Ναι, προσπάθεια από τα αριστερά με τον Πάγκαλο. Πάει να μπει στην περιοχή, τον πιέζει πάλι Γιώργος, κάνει την προσπίση, το σουτ, την μπάλα κόντρα και έφυγε κόντρα. Θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε. Πρώτη καλή στιγμή στο 7ο λεπτό, η out έχει δώσει ο διαιτητής. Πρίσμενους επιθετικούς, τον Σλάτκοβιτς, τον Κιάσο και τον Μαραγκουδάκη να μπουν μέσα στο μάτς, διότι δεν έχουν μπει ακόμη. Από την άλλη πλευρά. Και έρχεται στον αριστερό του μπακ τον Λίτσι. Ωραία κίνηση του Σλάτκοβιτς, γυρίζει στην περιοχή, διώχνει. Μεταξύ γίνεται μάχη από πολλούς παίκτες, εκτελέστηκε το φάουλ όπως είπαμε από τον Κιάσο, έξω η μπάλα. Και έγινε και το λάθος από τον Άντωνη με αποτέλεσμα να φύγει ο Πάγκαλος και να έχει τον Καραμαλή μπροστά του. Την προσποίηση που κάνει πέφτει στο έδαφος και δίνει ο Ρούσος επικεφαλής φάουλ στον Καραμαλή. Ναι, φάουλ του Καραμαλή έξω από την περιοχή. Εδώ είναι στο τελειωμά της βέβαια με τον Πάγκαλο να περνάει. Εδώ τον ρίχνει ο Καραμαλής. Είδαμε και πάλι έξω οπωσδήποτε το μαρκάρισμα βέβαια. Προσπαθεί να πέσει μέσα ο Πάγκαλος και πέφτει μέσα, αλλά ήδη τον έχει τραβήξει, βλέπετε, το σορτσάκι απ' έξω. 1-64. Καλά το χτύπησε πάνω από το δοκάρι μπάλα. Εδώ τον βλέπετε την αντίδρασή του. Το δεκέδιο θα κλείσει στα 35. Χαμηλά η μπάλα κεφαλιά. Έξω από τον Λουκίνα, βέβαια είχε έρθει πολύ μπροστά. Η μπάλα ο Γκατιάκα πιο ψηλός προσπάθησε. Δεν τα κατάφερε και ο Λουκίνας, η μπάλα στην περιοχή. Το πλασέ, τεράστια ευκαιρία που χάνεται για την ομάδα των Χανίων, τον Πάγκαλο. Ο Λουκίνας βγάλε ωραία τον Πάγκαλο, 43, η καλύτερη φάση του μάτς. Η άμυνα της Παναχαϊκής όπως μου πούλησε καλά στο τέλος. Εδώ δείτε, περνάει και τον Λαζαρίδη, γυρίζει και έχει διώξει ο Παλιγιώργος. Ξανά η προσπάθεια του δεξιού μπακ που βρέθηκε στην κατάλληλη θέση. Πάγκαλος που τουλάχιστον οι παίκτες της Παναχαϊκής δεν του έκαναν πέναλτι. Εδώ ο Σεροπιάνος φύγει τα δόντια. Βλέπει να χάνει μια τεράστια ευκαιρία. Εδώ μπλοκάρει, παίρνει φάουλο ο Λαζαρίδης από τον νεαρό Χατζησαΐα. Δύο χρόνων ο Κοντογουλίδης, έμπειρος, ο Βασκοδονόπουλος Νάτος εδώ 21. Προσπαθεί στην περιοχή, θέλει να γυρίσει με τον Χατζησαΐα. Σε καλή θέση ο Μαραγκουδάκης, πλασάρει, απίστευτη ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Η καλύτερη που χάνει στο παιχνίδι, μοναδική ουσιαστικά μεγάλη ευκαιρία που χάνει με τον Μάρκο Μαραγκουδάκη, στέλνει την μπάλα out. Για και μια ακόμα φορά βλέπετε και πάλι πόσο ο Βασιλαντωνόπουλος γυρίζει. Ό,τι καλύτερο, ίσως να βρει και λίγο εκεί στην βούλα του πέναλτι για να το σηκώθηκε λίγο η μπάλα, για να δούμε εδώ. Όχι, κόλλησε λίγο η μπάλα, κόλλησε εκεί στη βούλα. Λίτσις με φάλτσο ψηλά. Καλή σκέψη, αλλά διαμαρτύρεται κιόλας ο Μαραγκουδάκης. Βασιλόγιαννη στην παλιά του Τσάτσου για το παγόνι που κάνει όλη την κούρσα από τα δεξιά. Δεν υπάρχει offside. Γυρίζει σε καλό σημείο το σούτ από τον Λουκίνα. Τεράστια ευκαιρία. Στο 60 λεπτό ο αθλητικός Χανιά χάνει μια ακόμα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ξανά η παλιά. Έχω την εντύπωση ότι είναι ελεγχόμενη θέση offside το παγόνι. Δεν φάνηκε καλά, ήταν γρήγορο το replay. Ο Τάσος Παγώνης γυρίζει, ο Λουκίνας με το δεξί δέχεται και την πίεση. Διώχνει ο Χατζησαΐας, λανθασμένα το σουτ έξω. Καλή στιγμή στο 70 λεπτό για τον Κωστόπουλο. Δεν βρίσκει τρόπους να βγάλει την μπάλα σωστά στην επίθεση. Τώρα είναι ο Μαραγκουδάκης σε καλή θέση. Καλό δυνατό ευθύβολο σουτ, πέφτει και μπλοκάρει ο Θεοδωρόπουλος. Εδώ ξανά, φαίνει μπάλα στο αριστερό, έχει αρκετούς παίκτες μπροστά του. Αν πήγαινε μπάλα στη γωνία, ίσως να μην έβλεπε αμέσως την πορεία της ο Θεοδωρόπουλος. Της Παναχαϊκής για τα τελευταία θέλω να πάει σαν center forward να παίξει. Πολυκοσμία η κεφαλιά του Μαραγκουδάκη. Μάλλον στα τυφλά ήταν αυτή η κεφαλιά που έκανε προς τα πίσω, στην αγκαλιά του Θεοδωρόπουλου. Δείτε και πάλι ο Μαραγκουδάκη σηκώνεται με τον Χατζησαΐα, πιο πολύ σκύβει. Να τους πάλι ο Καμπλιώνης κάνει το σουτ χαμηλά, πέφτει και διώχνει ο Λαζαρίδης. Μεγάλη ευκαιρία στο 93 από μια μιας Παναχαϊκής που περίμενε πότε θα χάσει την μπάλα ο αντίπαλος για να βγει πάλι στην επίθεση αντί να μαρκάρει. Καμπλιώνης εδώ κάνει το σουτ, πέφτει ο Λαζαρίδης, ευνηδιάζεται, χτυπάει μπάλα
στα χέρια του και στο πρόσωπό του και βγαίνει στα χέρια. Ήρθαμε εδώ χωρίς να φοβηθούμε το όνομα του αντιπάλου. Νομίζω ότι παίξαμε το παιχνίδι που κάνουμε κάθε φορά όταν παίζουμε εκτός έδρας. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, δεν ήμασταν τυχεροί να σκοράρουμε, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί φεύγουμε από μια έδρα πολύ δύσκολη, μια ιστορική ομάδα, με ένα βαθμό που είναι πολύτιμος για μας στη συνέχεια. Αυτή η μετάβαση από την προηγούμενη κατηγορία πλέον στη Football League, πόσο εύκολη και πόσο δύσκολη ή πόσο δύσκολη ήταν? Εμείς το μοτίβο που δουλεύουμε δεν κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη δουλειά. Τα παιδιά κάνουν κατάθεση ψυχής και στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Δεν μας φοβίζουν ούτε τα ονόματα των αντιπάλων, το αποδείξαμε και με τον Αστέρα Τρίπολης και σήμερα. Παίζουμε το παιχνίδι μας και θα κάνουμε ταμείο στο τέλος. Πήρατε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί για την κατηγορία. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Βόλιο στα Χανιά. Τι περιμένετε από αυτό το μάτς? Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Όλα τα παιχνίδια τα βλέπουμε κάτω από την ίδια οπτική γωνία. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Το καλό είναι ότι παίζουμε μπροστά σε ένα κοινό που θα το θέλει κάθε ομάδα. Μας δίνει φτερά, μας βοηθάει. Και αν το γήπεδο γεμίσει με το Βόλο, σίγουρα και εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για τον καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε από το Παβελοποννησιακό. Να, έχουμε και τον Σωτήρη Τσάτσο, τον έμπειρο μέσο, που να τα φωτασβήνουν. Αποστόλη, ο λόγος σε σένα και τον Σωτήρη. Σωτήρη Τσάτσο, ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί για άνοδο, έτσι. Οπωσδήποτε, ήρθαμε σήμερα εδώ στην έδρα της Παναχαϊκής σε μια από τα φαβορί για την άνοδο από τη Β' κατηγορία. Πιστεύω πως σταθήκαμε πάρα πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Κάναμε κατά γράμμα τις εντολές που μας είπε ο προπονητής όλη τη δουλειά που κάναμε όλη τη εβδομάδα. Πιστεύω μας βγήκε μέσω γήπεδο. Και αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα γκολ και να πάρουμε την νίκη.